ελληνική κυβέρνηση είχε το θάρρος, είχε το σθένος να κινηθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου και να ζητήσει μια εντολή διαπραγματεύσεων, κάτι που της επέτρεψε να έχει μια μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Άρα νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση κατέδειξε μια πολιτική βούληση, και αυτή η πολιτική βούληση είναι πολύ σημαντική, διότι πρέπει να ξαναβρούμε την εμπιστοσύνη μεταξύ θεσμών χωρών μάλλον της Ευρώπης και ελληνικής κυβέρνησης. Και το επόμενο θετικό στοιχείο είναι η θετική αξιολόγηση των τριών θεσμών, του Διεθνού Ευρωπαϊκού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί αυτών των προτάσεων, οι ίδιοι θεώρησαν ότι είναι μια καλή βάση για να εκκινήσουν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Οι ίδιοι όροι είχαν χρησιμοποιηθεί και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και από την πλευρά των θεσμών. Μια καλή βάση για κίνηση διαπραγματεύσεων. Άρα, με αφορμή αυτή τη βάση, θα ξεκινήσουμε συζητήσεις που θα είναι απαιτητικές, διότι η εμπιστοσύνη είναι καθοριστικός παράγων για την επίτευξη συμφωνίας. Εάν θέλουμε μια συνολική και βιώσιμη συμφωνία, κάτι που εξ αρχής επιθυμεί η Γαλλία και ο Γάλλος πρόεδρος, πρέπει οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας υπουργός οικονομικών να μας απαντήσουν συγκεκριμένα σχετικά με το πότε θα αποφασίσετε, πώς θα το κάνετε, σε ποια στιγμή θα κάνετε αυτή τη ρύθμιση ή την άλλη, διότι αυτό ακριβώς θα ξαναφέρει την εμπιστοσύνη. Και έπειτα, όσον αφορά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο Eurogroup, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε αν έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη και φυσικά αν έχουμε την θέληση της ελληνικής πλευράς. Τότε εμείς θα βοηθήσουμε για την επιτυχή έκβαση των συζητήσεων. Εγώ συναντώ όλους όσους πρέπει και όλους όσους με τους οποίους πρέπει να μιλήσω. Κάποιες μέρες πριν ήμουν στη Βαρσοβία, πριν από 48 ώρες ήμουν με τον κύριο Σόιμπλε στη Φραγκφούρτη, συζητήσαμε επί διαφόρων ζητημάτων και πριν από λίγες στιγμές συζήτησα με τον Έλληνα συναδελφό μου. Επίσης συζήτησα με τον κύριο Ντάισελμπλουμ, που είναι ο πρόεδρος του Eurogroup και διαδραματίζει έναν ρόλο αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση των συζητήσεων. Η Γαλλία, όπως το επαναλαμβάνω από την πρώτη εβδομάδα της εκλογής της νέας ελληνικής κυβέρνησης, είναι εδώ και θέλει να δράσει βοηθητικά. Εμείς λοιπόν πάντοτε θα βοηθούμε μια συμφωνία που είναι απαραίτητη για όλους, για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Κάποιοι ζητούν κάποιες εγγυήσεις σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις ή με την αγορά εργασίας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σαφές. Και επίσης θα ήθελα την άποψή σας. Υπήρχε μια ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο χτες το ελληνικό. Πώς το κρίνετε? Νομίζω ότι όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, βεβαίως. Αλλά εγώ διάβασα τι είπε ο Έλλην Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα είναι έτοιμος να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ψηφιστούν από την κυβέρνηση. Είναι ο σωστός τρόπος αυτός, νομίζω. Πρέπει να πείσει και τους υπόλοιπους συναδέλφους μου υπουργούς οικονομικών. Χρειαζόμαστε διευκρινήσεις. Φυσικά χρειαζόμαστε επιπλέον διευκρινήσεις, αλλά εναπόκειται στην ελληνική κυβέρνηση να επιφέρει αυτές τις διευκρινήσεις έτσι ώστε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, η οποία δεν έχει διαραγεί μόνο με την τρέχουσα κυβέρνηση, αλλά με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, οι οποίες όλες έδιναν υποσχέσεις χωρίς να τις τηρούν. Συνεπώς, σήμερα εμείς χρειαζόμαστε να ξαναβρούμε αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή τη βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν θα εφαρμοστούν από την ελληνική κυβέρνηση. Θα υπάρχει συνάντηση αύριο σε επίπεδο 19 χωρών. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το Eurogroup. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θεσμό, είναι μια σημαντική στιγμή. Θα πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε εντός του Eurogroup, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Αυτή είναι η ευθύνη μας, με την ιδιότητά μας ως Υπουργών Οικονομικών, και εμείς πρέπει να αναλάβουμε τις δεσμεύσεις μας. Το ζήτημα του χρέους είναι σημαντικό. Φυσικά είναι σημαντικό για όλους, όχι μόνο για τους Έλληνες, διότι το χρέος πρέπει να είναι βιώσιμο. Αλλά αν είναι βιώσιμο, υπό ποιες προϋποθέσεις? Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, κάτι που το είπε η Γαλλία εξ αρχής. Η Γαλλία λοιπόν λέει δύο πράγματα.
Πρώτον, δεν υπάρχει ταμπού χρέους. Πρέπει να μιλάμε για το χρέος. Αλλά το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν μιλάμε για ονομαστική μείωση του χρέους, διότι αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή για πολλά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και του Eurogroup. Θα μιλήσουμε για το χρέος φυσικά, όχι για τα πάντα απόψε, γιατί πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολλά απόψε. Αλλά το σημαντικό είναι να κινήσουμε τις διαπραγματεύσεις υπό τις βέλτιστες συνθήκες, έτσι ώστε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ πολύ.